Πρέπει να μιλήσουμε. Είμαι θυσμένη στα social media. Είμαι θυσμένη. Νιώθω ότι χάνω χρόνο από τη ζωή μου. Για 2 μέρες πρέπει να κάνω αποτοξίνωση full. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή το βράδυ ξύπνησα με ένα άγχος. Πέρα από το ότι νιώθω ότι κοιμάμαι με τρελό άγχος, τρελό στρες, γιατί κοιμάμαι με social media και με το που ξυπνάω είναι το πρώτο πράγμα που κάνω, να μπαίνω TikTok, να μπαίνω Instagram, να μπαίνω YouTube, τα πάντα. Ξυπνάω κατά τις 2-3, δεν ξέρω τι ώρα ήτανε, και ξυπνάω με ένα άγχος ότι πρέπει να μπω να δω τι έχει γίνει, τι έχει ανεβάσει ο κόσμος. Θα κάνω μια αποτοξίμηση, το έχω ξανακάνει. Θα το κάνουμε παρέα. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω σήμερα, αν θέλω να ανεβάσω κάτι τελευταίο σήμερα. Ίσως διαγράψω σήμερα YouTube, γιατί βίντεο θα ανεβάσω την Κυριακή, οπότε είμαι κομπλέ με το YouTube. TikTok, σίγουρα. YouTube, TikTok, Instagram, αυτά τα τρία. Πάμε να διαγράψω. Έχω ξανακάνει παρόμοιο βίντεο, πριν 3 χρόνια νομίζω. Είναι 5η βράδυ και θα τα ξανακατεβάσω Κυριακή για να ανεβάσω το βίντεο. Instagram. Από εδώ δεν χρειάζεται, θέλεις εφαρμογής. TikTok, να αφήσω το Pinterest. Να το αφήσω το Pinterest. Το Pinterest κάνει καλό. Όχι εφαρμογής, δηλαδή. Το Pinterest τι να κάνω. Το διαγράψω και αυτό. Θα το διαγράψω. No social media καθόλου. Διαγραφή. Tablet. Done. Και πάμε τώρα και στο κινητό. Ωραία, οπότε σε πολύ λίγο θα διαγράψω και τα υπόλοιπα, σας το υπόσχομαι. Χρειάζομαι λίγο χρόνο γιατί πρέπει να ανεβάσω μερικά πράγματα και στο Instagram. Ήδη νιώθω πολύ καλύτερα, το πιστεύετε? Πάμε να κάνω καμιά μάσκα, να νιώσω λίγο καλύτερα. Όσο δεν ήμουν ενεργή στο YouTube, είναι η αλήθεια, και όλο αυτό τον καιρό, ήταν το μοναδικό πράγμα που μου άρεσε, το ότι δεν είχα επαφή με τα social media. Πάλι έμπαινα έτσι, απλά δεν ήταν αυτή η εξάρτηση. Τώρα πλέον μπαίνω απλά για να μπω. Δεν θέλω να δω κάτι. Αυτό είναι το τραγικό. Ότι μπαίνω στη διαδικασία να πατάω την εφαρμογή και δεν ξέρω τι ψάχνω. Είμαι θέμα χρόνου να κλείσει κάμερα. Ήταν απόφαση τελευταία στιγμή. Θα κάνω αυτό εδώ το scrub και μία μάσκα ενυδάτωσης. Γιατί θα κάνω έτσι ένα glow up. Να λουστώ κιόλας, γιατί είμαι μέσα στα λάδια. Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος σπίτι. Να δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω ότι θα μου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα πολύ κακό σημείο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο να κοιμάσαι και να ξυπνάς με social media. Και επειδή για πάρα πολύ καιρό δεν το έκανα αυτό, άφηνα το κινητό μου μακριά. Και τώρα μακριά το αφήνω το κινητό, αλλά έχω το tablet δίπλα από το κρεβάτι μου και μπαίνω στο tablet. Ό,τι ώρα και αν είναι, και 2 η ώρα να ξυπνήσω, θα πω στη διαδικασία να μπω να κοιτάξω. Πολύ κακό, πολύ κακό. Τέλος πάντων, όλα καλά. Πάμε να δούμε πώς θα πάει και θα σας κρατάω ενημέρωση. Με βλέπουν όλοι, το ξέρω. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Χτες πήγε πάρα πολύ καλά το βράδυ. Κοιμήθηκα πάρα πολύ νωρίς. Κοιμήθηκα πολύ πιο ήρεμα. Είδα μεγάλη διαφορά. Θα κάτσω τώρα εδώ με τις σημειώσεις μου για ένα βιντεάκι. Εγώ κάθομαι κάθε μέρα 20 λεπτά ίσα ίσα να μαυρίσω για να είμαι έτοιμη για το καλοκαίρι. Σήμερα νιώθω απίστευτη κόπωση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι ξάπλα συνέχεια. Ο Γιώργος ευτυχώς έχει παρέα έναν φίλο του, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ καθόλου, πραγματικά δεν ξέρω τι έχω πάθει, είμαι φουλ στο κρεβάτι. Κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι δεν θα θέλω να τραβήξω βίντεο γιατί αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με το που άνοιξε την κάμερα ένιωσα λίγο καλύτερα. Νιώθω ότι δεν θα κάνω τίποτα αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, ό,τι κάνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ό,τι γίνει, βλέπουμε. Για την ώρα, διάβασμα.
Λοιπόν, είναι Παρασκευή βράδυ. Παρασκευές βράδυ είναι καθιερωμένο σπίτι μου να βλέπουμε ταινίες Disney και να τρώμε κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο νόστιμο από τις άλλες μέρες. Το θέμα είναι ότι άλλα τρώω εγώ, άλλα τρώει ο Γιώργος και τρώει και με ένα φίλο του. Οπότε σκέφτομαι για μένα να φτιάξω από τη Madame Ginger αυτό το λάχανο από αυτό το βιβλίο. Εντάξει, έχουν τρομερές συνταγές. Και ομολογώ δεν έχω φτιάξει πάρα πολλές. Και θέλω να μπω στη διαδικασία να ανοίγω το βιβλίο. Εντάξει, μυρίζουν τέλεια τα βιβλία. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση του βιβλίου. Έχει διαφορά από το κινητό. Επίσης θα έρθει και μια φίλη μου να πιούμε εμείς το κρασάκι μας και θα είναι ο Γιώργος με τον δικό του το φίλο. Θα κοιτάξω και το άλλο βιβλίο, γιατί έχω και το άλλο βιβλίο της Madame Ginger. Λάχανο, ριζάκι, θα βάλω και λίγο μαϊντανό από πάνω, τη σως, εδώ πίνουμε κρασάκι. Στα λαχανικά και για τα παιδιά έφτιαξα αραβική πίτα με πέστο και μοτσαρέλα και σαλατούλα. Οπότε έχει movie night. Ποτέ τόσο νωρίς να είμαι έτοιμη και να φεύγουμε από το σπίτι. Τέλειο. Είναι Σάββατο, η ώρα είναι 10.30. Το ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά για μένα είναι νωρίς. Κάθε Σάββατο καταλήγουμε να βγαίνουμε από το σπίτι μετά τις 12, μετά τη μία. Παράτησα όλα, είχαμε και στο σούπερ μάρκετ να πάμε, αλλά λέω δεν με νοιάζει τίποτα. Και πάμε σε μια παραλία, λέγεται Καπέ. Καπέ. Oh yes, αυτή είναι. Σούνιο. Αυτή είναι ταξιδάκι. Έχω φτιάξει κάτι αραβικές πιτούλες, κάτι μπάρες. Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Νερά. Μπάρες. Κάτι μπάρες. Energy balls για την ακρίβεια. Energy balls για την ακρίβεια. Τα έχω αγοράσει. Energy balls. Let's go. Είναι τρομερή! Είναι τρομερά! Είναι λίγο ερημικά, είμαστε λίγο μόνοι. Εδώ κανονικά έχει μια καφετέρια, αλλά δεν πειράζει. Κάτσε γύρω να κατέβω πρώτη. Γιατί αν πέσεις να πέσεις πάνω. Ναι, το θυμάσαι. Ήταν γεμάτη βέβαια η παραλία. Μιλάμε, είναι τρομερή η θάλασσα! Thank you.
Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το βίντεο που θα ανεβάσω σήμερα, δηλαδή δύο προηγούμενα βίντεο από αυτά που θα δείτε εσείς. Σήμερα είναι Κυριακή. Για το μόνο που είμαι απογοητευμένη και που θα είμαι για πολύ καιρό ακόμα, νομίζω, μέχρι να το βρω, είναι αναβλητικός άνθρωπος. Έχω διάσπαση προσοχής και δεν μπορώ να συγκεντρώνω. Όταν πρέπει να κάνω κάτι, δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι της τελευταίας στιγμής. Πρέπει κάθε φορά να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να κάτσω, να στρωθώ να κάνω μια δουλειά. Πραγματικά είναι πολύ εκνευριστικό. Από χθες έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου να ξυπνήσω. Είμαι ξεκούραστη να ξυπνήσω πρωί, να κάνω βίντεο. Δεν μπορούσα να το κάνω. Τέλος πάντων, ήρθε η στιγμή να ξανακατεβάσω το Instagram. Μου λείψε λίγα εκεί. Αλλά νομίζω ότι μου φύγει λίγο αυτό τον, δεν ξέρω, το να μπαίνω όλη την ώρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Τα υπόλοιπα λέω να τα κρατήσω ακόμα κλειστά. Σίγουρα και αύριο, γιατί αύριο ο Γιώργος δεν έχει σχολείο και θέλω γενικά αύριο να απολαύσω τη μέρα, να κάνουμε πράγματα παρέα. Και το παρατήρησα ότι το πρωί χάνω πάρα πολύ χρόνο τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνω, στο ίντερνετ. Αλλά έχει ηρεμήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πλέον δεν με δαγκώνει καθόλου η γλυκούλη, είναι λες και καταλαβαίνει. Λίγο με τα νύχια αρχίζει τώρα η κατάσταση. Πρέπει να βρω κάτι να καλύψω τον καναπέ. Την έχω βγάλει κανά δύο φορές κάτω στην πιλωτή για να έρθει λίγο σε επαφή και με άλλα γατάκια. Αυτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά το YouTube με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Ενώ ήμουν πεσμένη και χθες, τώρα που τελειώνω το βίντεο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νάλα! Νάλα! Νόλο! Αυτό το γου! Αυτό το γου που κάνεις! Το γου που κάνεις! Και κάπου εδώ λέω να τελειώσω το σημερινό βίντεο. Γενικά μου βοήθησε πάρα πολύ αυτή η αποτοξίνωση. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να το δοκιμάσετε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι θυσμένοι και δεν το παραδέχονται καν με το κινητό τους. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι είμαστε. Αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν είναι το να αφιερώνεις χρόνο και να βλέπεις κάτι που είναι για τη δουλειά σου, που θα σου χρησιμεύσει, που θα σου κάνει καλό στο μυαλό σου. Είναι ότι έχουμε συνεχώς την τάση να ανοίγουμε το κινητό μας, να μας χτυπάνε ειδοποιήσεις, να μας αποσπά την προσοχή. Και αυτό είναι που το κάνει να μην είναι καθόλου υγιές. Το ίντερνετ είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το χρειαζόμαστε όλη στη ζωή μας, αλλά το θέμα είναι να μάθουμε εμείς να το χειριζόμαστε. Θέλω να σας δώσω λοιπόν τρεις συμβουλές που έχω κάνει εγώ και με βοηθάει έτσι λίγο να είμαι συνεχώς στο κινητό, αλλά τουλάχιστον να μην αφιερώνω άπειρες ώρες. Το πρώτο tip είναι να απενεργοποιήσετε όλες μα όλες τις ειδοποιήσεις, τουλάχιστον εφαρμογές που δεν είναι τόσο σημαντικές, που είναι μόνο για scrolling, για νέα κτλ. Δεύτερο tip είναι να μην κοιμάστε με το τηλέφωνό σας στο ίδιο δωμάτιο, ούτε με το tablet όπως έκανα εγώ. Θα προσπαθήσω να αγοράσω ένα κανονικό ξυπνητήρι και να έχω δίπλα στο κομοδίνο μου, γιατί κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Με το που χτυπάει το ξυπνητήρι μετά, αφού το απενεργοποιώ, μπαίνω κατευθείαν σε κάποια από τα social media. Και τρίτη συμβουλή είναι να βάζετε χρονόμετρο όταν λέτε ότι τώρα θα θέλω να κάτσω να αφιερώσω χρόνο να δω Instagram, να δω TikTok. Καλό είναι να βάλετε χρόνο και να σας χτυπήσει ξυπνητήρι. Διαφορετικά, αν το πείτε μόνοι σας ότι θα κάτσω 20 λεπτάκια, περνάτε 20 λεπτά, θέλετε να δείτε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα και μετά περνάει μια μισή ώρα και δεν το καταλαβαίνεις. Επομένως, βάλε ένα ξυπνητήρι, 20 λεπτά, μισή ώρα, δεν ξέρω πόσο είναι ο χρόνος που διαθέτει ο καθένας, ώστε να χτυπήσει το ξυπνητήρι και να μας ταρακουνήσει ότι όπα, περάσαν 20 λεπτά, τώρα τέλος κλείνω το κινητό. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους!